Χωρί απτά αποτελέσματα, μέχρι τώρα εξελίσσονται οι έρευνε αναφορικά με τους δράστες του δράστε του ένοπλου κτυπήματο στην αρχαία Ολυμπία και τη κλοπή των 65 με 70 εκθεμάτων από το παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια είδηση που έκανε τον κύριο του κόσμου δημιουργώντα για μία ακόμη φορά αρνητικό αντίκτυπο στην χώρα μας. Ανάμεσα στα κλαπέντα και ίσω το πλέον πολύτιμο, το χρυσό σφραγιστικό δακτυλίδι των Μικυναϊκών Χρόνων, που ανήκει στο Μουσείο τη Αρχαία Μεσίνη, είχε δανειστεί στην Ολυμπία για περίπου δύο χρόνια και παρά το γεγονό ότι είχε ζητηθεί η επιστροφή του, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Το δαχτυλίδι ήταν κάτι αγώνε, οι οποίοι ονομαζόταν όπω γίνονταν στα Ολυμπία, γίνονταν και εδώ. Παραμφερέ βέβαια από αυτό το δακτυλίδι, γιατί μα δείχνει μετάβρου οι οποίοι κάνανε κάτι αγωνίσματα, Όμω τα αγωνίσματα γίνονται αλλού, στην κάτω χώρα. Η κάτω χώρα έχουμε δύο. Έχουμε προμικυναϊκά, μη και μετά μυκυναϊκά. Ξεκινάμε από πολύ αρχαία. Εδώ επάνω έχουν βρεθεί και πράγματα τα οποία ίσω να μην έχουν και αναφερθεί. Οι κάτοικοι και ο πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματο τη Άνθια του Δήμου Καλαμάτα, στον αρχαιολογικό χώρο τη οποία είχε εντοπιστεί το σφραγιστικό δακτυλίδι που απεικονίζει άνδρε να λαμβάνουν μέρο σε μια αρχαία δοκιμασία, ζητούν άμεσα να γίνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου τόσο να εντοπιστούν οι δράστε αλλά και να επιστρέψει το δακτυλίδι αυτό στη μεσηνία όπου και ανήκει. Αυτά τα εκθέματα που βρεθήκαν εδώ στον χώρο των κλασικών, το οποίο αναφερούνται και από του αρχαιολόγου, τα οποία τα εκθέματα αυτά έπρεπε να παραμείνουν. Μόνο και μόνο στο Μουσείο τη Καλαμάτα παρευρέθηκαν στα Ολύμπια. Από εκεί και μετά για ποιου λόγου δεν γνώριζα. Εκλάπηκαν από την Ολύμπια. Από εκεί και μετά. Εμεί θέλουμε να επιστραφούν και να έρθουν στου αρχαιολογικού χώρου του Δήμου Καλαμάτα. Δεν θυγούμαστε μόνο εμεί σαν τοπική κοινωνία. Θυ, Θύχτηκε όλο ο Ελληνισμό. Είναι ειλικρινέστατε ότι αυτά είναι λάθο μα. Όποιο κάποιο και πάει και τα κλέβει και τα παραδίδει παραπέρα. Θα είναι τρομερό λάθο να είμαστε αυτά τα εκθέματα να φεύγουν από τα χέρια μα. Γιατί είναι τα ίδαλματά μα, είναι οι έννοιε μα. Σε ένα χώρο που κυριαρχεί ο υπέροχο μη κοιναϊκό τάφο, ο πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματο ζητά να υπάρξουν οι απαραίτητε παρεμβάσει για την περαιτέρω ανάδειξή του. Να γίνει ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου μέσω του Δήμου, μέσω τη περιφέρεια και μέσω αυτό που λέγεται Καλλικρατικός Δήμος που λέγεται Καλαμών πρέπει να αναδείξουμε αυτά τα αρχαιολογικά τα οποία μας έχουν μείνει σαν είδαλμα.